Είναι της αναμονής του νοσοκομείου. Σας ευχαριστώ. Τι ώρα είναι? Κοντεύει 2. Άργησαν. Νοσοκομείο, διατυπώσεις, δεν είναι εύκολο. Σαν ψέματα μου φαίνεται. Μετά από τους μήνες ο Αντρέας θα βγει στον κόσμο. Θα βγει. Είναι μεγάλη λύκη το θέμα μας. Έχει μέσα το πιστεύω. Και τώρα. Πόσο ανόητα φερθήκαμε τότε. Πόσο πληρώσαμε. Πόσο πλήρωσε ο Αντρέας την αθρησκευσία μας. Ποτό και τιμόνι δεν πάνε κι εμείς. Δεν μπορώ να ξεχάσω, Φίλιππε, που ζερεί αγριολούλουδο. Διώξε με απόψε σαν αμαγριολούλουδο και η ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω, μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, θα βιώσω αν βρέχει. Στην υγειά μας! Αντρέα, την ελπίδα και τα μάτια σου! Γένια σου! Παιδιά, είστε για μια βόλτα στη λίμνη! Ναι, θέλω παγωτό! Αργά είναι, έχεις πιει! Φοβάσαι! Είναι αργά! Να το συζητήσουμε! Δεν θα το μάθουμε, μάκα σας! Φύγαμε! Περίμενε! Τα φυτά σπάνε για διάβασμα! Ποτισμένα είναι άλλωστε! Μα γι' αυτό ακριβώς δεν... Φύγαμε! Πρόσκια, μακά! Φωτικό! Ελπίδα! Πέτρο, Φάνη, Μυρτώ, Φίλιππε, ο Ανδρέας, παιδιά, ο Ανδρέας. Ανδρέα, Ανδρέα. Τα πόδια μου, πονάω, μ' ακούτε, δεν νιώθω τα πόδια μου. Ανδρέα. Δεν μπορώ, Φίλιππε, δεν μπορώ. Έλα, μην σκέφτεσαι τώρα, αφού ζήσαμε. Και ο Ανδρέας. Και αυτός, σε λίγο θα ανοίξει η πόρτα και θα πει στο σπίτι του. Τώρα σε έχει ανάγκη ελπίδα, είσαι το κορίτσι του. Πώς, φοβάμαι. Άλλαξαν όλα. Ο Αντρέας είναι ένας άλλος και εγώ το ίδιο. Δεν θέλω πια να τον κοροϊδεύω. Ήθελες να συμβαίνουν αλλιώς τα πράγματα. Όχι βέβαια. Αγαπώ τον Αντρέα. Αλλά δεν προλάβαμε να ζήσουμε. Εκείνος με κοιτάει στα μάτια και εγώ. Πώς θα ήθελα να τα αλλάξω όλα. Να πάρω ένα σφουγγάρι και να σβήσω τα λάθη μας. Αυτό δεν γίνεται. Δέξω την κατάσταση. Ο Αντρέας μας χρειάζεται. Αν μας δίνουν λυγίσουμε, θα λυγίσει κι αυτός. Δεν θα αντέξει μια απόρριψη, μια προδοσία. Οι δικοί μου με τρελάνανε, πάνε να τρελαθούν κι αυτοί. Άλλωστε, ακόμα είμαστε φοιτητές. Τι μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή στον Ανδρέα. Παιδιά είμαστε, δεν το καταλαβαίνει. Όχι, σταμάτα. Τουλάχιστον δώσ' λίγο χρόνο. Λέει ελπίδα και ελπίζει. Τελευταία έχει κολλήσει με την ψυχοθεραπεύτρια, την Ανθή. Ίσως έτσι πονέσει λιγότερο. Ψάχνεις δικαιολογίες, ελπίδα. Η Ανθή του προσφέρει ανακούφιση και ελπίδα που εσύ μάλλον δεν έχεις πια να τη δώσεις. Η Ανθή είναι το δεκανίκι του. Εσύ όμως είσαι η ζωή του. Εγώ! Σόπα, ακούω αυτοκίνητο. Μάλλον ήρθαν. Παρκάρουν. Πάρε μια βαθιά ανάσα και προσποιήσου. Αν κάποτε τον αγάπησες, όπως λες. Καλώς όρισες, φίλε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σιγά, προσέξτε. Δεν σπάω, μητέρα. Άνοιξε τα παράθυρα, τη σκοτάδε εδώ μέσα. Όχι, πατέρα, καλά είναι έτσι. Έχει δίκιο το παιδί, αύριο θα ανοίξω. Αντρέα, μου είσαι εντάξει. Ναι, είμαι καλά, σας ευχαριστώ. Καλώς όρισες, Αντρέα. Σας ευχαριστώ για όλα. Αυτό μου το ξαναπείς. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε. Θα έρθω αύριο πριν, φίλε. Θέλεις ελπίδα. Πάω να μαζέψω τα πράγματά μου. Πάω βόλο αύριο. Πάλι. Θα έρθω πριν, φίλε, να σου πάρω τη ρεβάνς. Τη ρεβάνς. Πώς άλλαξε το σπίτι? Όλα άλλαξαν. Όσο ήσουν στο νοσοκομείο, έγιναν κάποιες αλλαγές για να μπορείς να κινείσαι πιο άνετα στο χώρο. Να σας ετοιμάσω να φάτε κάτι, δεν πεινάτε, αν θύμα θα μείνεις. Όχι, μην κάνετε τίποτα. Δεν πρέπει να ηρεμήσει. Φεύγεις κι εσύ. Θα έρθω αύριο το πρωί. Μην αργήσεις. Αντρέα, τα είπαμε. Τώρα πια θα μάθεις ανεξάρτητα. Δεν με
με χρειάζεσαι εκτός από την καθημερινή σου ψυχοθεραπεία. Μα θα έρχομαι κάθε μέρα γι' αυτό. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, Θεία. Κάθε μέρα όλους αυτούς τους μήνες ήσουν πλάι μου. Από τότε. Τώρα έχεις τους φίλους σου, τους γονείς σου. Εσένα. Έχεις κι άλλους κι άλλο κόσμο που σ' αγαπάει, Αντρέα. Ας τους να σου δείξουν την αγάπη. Όλοι λένε πως ο Φιάλης πέρασε, πως είναι κοντά μου. Λόγια, λόγια. Έχεις κόσμο που σε αγαπάει, Αντρέα. Μην τους αποκλείς. Και πρώτα απ' όλα τους γονείς σου. Τους γονείς μου ξέρονται αμήλυτοι. Μπροστά μου παίζουν θέατρο. Τρέμουν μη σπάσει το εύκολο στο αγόρι τους. Όσο για τους φίλους μου την έκαναν με λαφρά. Και ελπίδα κάθε μέρα χάνεται. Χαζός δεν είμαι, Αφή. Μην τουλάχιστον εσύ με το αδημία το φυσικά. Νομίζεις πως είμαι δίπλα σου για τα χρήματα. Δεν λέω δουλειά μου είναι, αλλά. Γιατί μένεις, από ντροπή, από οίκτο. Δεν κατάλαβες τίποτα, Αντρέα. Γιατί μένεις, πες μου. Γιατί. Με λυπάστε, ο καημένος ο ανάπηρος. Δεν γουστάρω τη συμπόνια σας. Να φύγεις. Είσαι άδικος, Αντρέα. Εσύ λυπάσαι τον εαυτό σου. Εσύ πρέπει να αγαπήσεις τον Αντρέα σου. Κανείς δεν θα μπορέσει να την κάνει στην αρχή εσύ. Αλλά έτσι παιδιάστηκα που φέρεσαι. Συγγνώμη. Θα αντέξω. Θα τα καταφέρω. Θα βγάλω ως προπρόσωπο τον γιατρό μου που όλους αυτούς τους μήνες δεν έπαψε να μου δίνει δύναμη. Αν είσαι κοντά μου, αν μείνεις, αν δεν με παρατήσω όπως οι άλλοι. Ξεκούραση χρειάζεται. Ξεκούραση και φίλους. Η ζωή θα σου χαμογελάσει λίγες μέρες. Θα τις βάλεις χαλινάρι. Μόνο που θα μάθει να ζεις κάπως διαφορετικά. Για ποιον? Για εμένα, για εσένα. Για τον Αντρέα που εγώ γνώρισα καλά αυτούς τους λίγους μήνες και μείνα κοντά σου. Το ξέρεις ότι έχεις μεγάλο πείσμα, θα τα καταφέρεις. Θα μπορέσω, θα τα καταφέρω. Για μένα, για τον Αντρέα. Κυρία Μέρη, καλό μεσημέρι, πρέπει να φύγω. Να πας στο καλό, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε για όλα. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά. Στο καλό, παιδί μου, αγόρι μου, θες να πάμε μέσα? Όχι, μητέρα, θέλω. Τι, παιδί μου? Να γυρίσουμε στο χωριό, εκεί θα είναι πιο ωραία. Είναι νωρίς ακόμα, αγόρι μου. Θα γίνει και αυτό. Τώρα έχεις την φυσικοθεραπεία σου. Έχει δίκιο, πατέρα σου, κάνε λίγη υπομονή. Τουλάχιστον να ανοίξει τα παράθυρα. Πνίγομαι εδώ μέσα. Θα την κερδίσω τη σκρόφα τη ζωή. Θα τη περάσω χαλινάρι. Πιάτρα, μη βασάνεσαι άδικα. Η Ανθούλα τώρα ποιος την πιάνει? Τι εννοείς, πατέρα? Τίποτα, ξεκούτσιανα. Νόμιζα πως μιλούσαμε ανοιχτά δυο μας. Τι συνέβη? Να, δεν το είπε. Ίσως το ξέχασε. Ίσως. Άσε τα υπονοούμενα. Να, τρέχει με τις ετοιμασίες του γάμου της. Είναι, βλέπεις, τέτοιος. Μα είναι αργά, πιάτρα. Μη βασάνεσαι άδικα. Σωστά, έτσι εξηγεί τη στάση της. Μη βασανίζεσαι, παιδί μου. Δεν θα βασανίζω μάλλον. Είπες κάτι? Όχι, θέλω να μείνω μόνος. Πες τη μητέρα πως δεν θα πάω, μη με ξυπνήσει. Ό,τι πεις, παιδί μου, ξεκουράσου. Πες ακόμα. Τι? Τίποτα, καληνύχτα. Μιλάς παράξενα απόψε. Κλείσε την πόρτα. Τι είναι αυτό, στοδεύεται στα χέρια σου? Θα χαράξω κύκλους, όπως τότε που ήμουν μικρός. Θυμάσαι, μια φορά πληγώθηκα με τη μύτη. Έτρεξε αίμα και η μητέρα ήρθε και έκλεισε την πληγή. Μα απόψε να μην έρθει, πατέρα. Κατάλαβες, δεν θέλω. Ό,τι πεις, παιδί μου, ξεκουράσω. Αντίο, πατέρα. Thank you.
δεν θα φάει, αριστείτε ανησυχώ για τον Ανδρέα. Μια ζωή, υπερβολική και η μάνα. Έχω κακό προαίσθημα, κλεισμένο από νωρίς στο δωμάτιο και τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Περνάει τόσο, πέρασε τόσο και εσύ εκεί, να τον ελέγξεις. Άστο, θέλω τον χρόνο του Μέρη. Φοβάμαι, Αριστείδη. Ξέρεις, του είπα για την Ανθή. Τρελάθηκες. Ως πότε θα το κρύβουμε. Στο κάτω-κάτω, το κορίτσι τον κούραζε. Δεν νομίζεις πως πρέπει να πατάει στα πόδια του. Τι να σου πω τώρα, βρε Αριστείδη. Πάντα επιπόλαιος και απερίσκεπτος. Ο Ανδρέας νιώθει τόσα πολλά για την Ανθή και εσύ του γκρέμισες τα όνειρα. Τις αυταπάτες θέλεις να πεις. Εμένα λες επιπόλαιο. Αλλά που εσύ να αφήνεις να ζει μέσα σε ένα ψέμα. Αλλά τώρα σου που τα βρίσκεις δύσκολα. Λέγε ό,τι θέλεις. Αχ, να μην μπορούσα να βλέπα τι κάνει τώρα. Θα πάω να δω. Δεν αντέχω άλλο. Μπορεί να μας έχει ανάγκη. Δεν πας καλύτερα μέρη. Σου πεισαν και εσένα πολλά αστεράκια σου. Εσύ εδώ, τολμάς. Μπορώ να σας μιλήσω, σας παρακαλώ. Σε πάμε και στο τηλέφωνο. Είναι αργά για συγγνώμη. Για μια δικαιοσύνη. Αφήστε με να σας μιλήσω. Προσπάθησα πολλές φορές. Θέλω. Τι θέλεις, να ξεχάσουμε ότι σακάτεψες το παιδί μας. Να σε συγχωρέσουμε και να πούμε εντάξει. Έπαιρνες εμάς, τους γιατρούς. Έλεγες. Μα εγώ δεν ακούω από λόγια, κατάλαβες. Όταν μπαίνει εκεί μέσα, θέλω να σε βγάλω ζωντανό. Αφήστε με να σας μιλήσω. Μόνο μην μας ξαναπες για χρήματα. Γιατί δεν έχουμε λογαριάσει πόσο κοστίζουν τα πόδια του Ανδρέα. Σήκω φύγε πριν το πάρει χαμπάρι, Ανδρέας. Δεν είναι καλά απόψε. Μέρη, άσε να μας μιλήσει. Ο Ανδρέας θυμάται. Κάθεσαι, μη στέκεσαι έτσι. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι ο Ανδρέας του. Πώς θα είναι, προσπαθεί. Μα φαίνεται πως η ζημιά είναι σοβαρή. Θα δούμε. Λυπάμαι πραγματικά, όχι έτσι τυπικά για τα μάτια του κόσμου. Αυτή η ιστορία με τσάκισε. Κοίταξε, δεν είμαστε αγρίτη. Προσπαθούμε να μπούμε και εμείς στην ψυχολογία σου. Άλλωστε, ποτέ δεν θα ήθελα να συμβαίνει σε αυτή τη θέση. Μάρτης μου ο Θεός, πιστέψτε με. Άλλωστε, το ενδιαφέρον σου για τον γιο μας, όλο αυτό το διάστημα μας έχει συγκινήσει. Απλώς αυτή τη στιγμή ο Ανδρέας δεν θα είναι σε θέση να σε αντικρίσει. Καταλαβαίνω, κύριε Δημάνη, ότι η παρουσία μου εδώ δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Καιρό τώρα ψάχνω τα λόγια να σε αντιμετωπίσω και κυρίως τον Ανδρέα. Αγωνίστηκα πολύ με τον εαυτό μου. Από εκείνη την καταραμένη μέρα άλλαξε η ζωή μου. Σωστός εφιάλτης. Τώρα πιστεύω πως είμαι έτοιμος να δω τον Ανδρέα. Ανδρέα! Μη! Τρελάθηκες! Μη το κάνεις! Άσε το διαβήτη! Δεν είσαι παιδί! Μη παίζεις με τη ζωή σου! Ακούς! Δεν ακούει! Αίμα! Θάνατος! Απόγνωση! Ανδρέα! Αφήστε με να τον δω. Σήμερα, τώρα, έχω δουλέψει πολύ για αυτή τη στιγμή. Για να ξανακοιτάξω τα παιδιά μου στα μάτια. Για να μπορέσω κι εγώ να σηκώσω κεφάλι. Μα πάλι, αν εσείς ως γονείς κρίνετε ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Ορίστε το τηλέφωνο μου. Ειδοποιήστε με όποτε εσείς θελήσετε. Κοίταξε, δεν είναι σωστή τακτική το αύριο και αύριο. Η ψυχολογία του Ανδρέα έχει πέσει πολύ τελευταία. Τις τελευταίες ημέρες δεν μας μιλά καθόλου. Μένει ακίνητος και κοιτά το ταβάνι. Αν σήμερα ίσως πρέπει να συναντηθείτε, μίλα του όπως εμάς πριν λίγο. Είναι καλό και ευαίσθητο παιδί. Ξανακτύπα, ήταν κουρασμένο, αργότερο. Παιδί μου, ψυχή μου, φως μου, γιατί μας το έκανες αυτό. Μίλα μου αγόρι μου, μίλα μου Ανδρέα, καμάρι μου, ζωή μου. Παιδί μου, αφήστε τον σε μένα, ίσως δεν είναι ακόμα αργά. Ο Θεός έστειλε απόψε, σώσε το παιδί μου. Στο νοσοκομείο, γρήγορα, στο νοσοκομείο. Ο Ανδρέας! Ζει! Θα ζήσει! Γιατί το έκανε! Πώς μπόρεσε! Θα τα καταφέρει! Πρέπει! Ανδρέα, ζήσε! Ζήσε! Thank you.
κύριε Δημάρη, προλάβαμε. Αν καθυστερούσατε λίγο, ίσως να ήταν πολύ αργά για τον Ανδρέα. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Αφήστε να κοιμηθεί. Μην τον ενοχλήσετε. Με την ηρεμιστική που του κάναμε, θα κοιμηθεί για πολλή ώρα. Θα περάσω το απόγευμα να το ξαναδώ. Πότε το καλό, γιατρέ, από εδώ μέσα, να πάμε στο χωριό, στη φύση. Εκεί που την αγαπάει και μας αγαπούν. Να βγει μόνο με το καλό. Πάμε λίγο έξω να πας λίγο αέρα. Άλλος ο γιατρός το είπε. Δεν δε θα έχει ξεκινήσει με το απόγευμα. Ονειρέψου, Ανδρέα, σε ένα δάσος. Πέτα ελεύθερος. Μπήκε στη σπηλιά. Είναι ένα μωρό εκεί. Κοιμάται. Ένα φίδι. Θα το φαγκώσει. Τυλίχθηκε στο κορμί του. Μην του κάνεις κακό. Κάτι λέει. Ευετηρία. Τι σημαίνει. Το μωρό γελάει. Ξεκαρδίζεται. Θαύμα. Είναι ο Ασκληπιός. Θεραπεύει. Τι σημαίνει ευετηρία. Σωτηρία. Η ζωή. Αποκάλυψη. Ανδρέα, γύρνα στη ζωή. Ζήσε. Ναι, μητέρα, γιατί τρομάζεις. Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Οι χωριάτες εδώ δεν έχουν τρόπους. Κακοί δεν είναι. Το διαφορετικό όμως σου τρομάζει. Καλημέρα, φιλαράκο. Έτοιμο. Άντρε, Γιώργος, να σε περιμένω. Έτοιμο. Για όλα. Πάει το παλικάρι. Είμαστε στους γονείς, είναι καλοί άνθρωποι. Τι αμαρτίες πληρώνουν οι δόλοι. Γιατί. Πάμε, Γιώργη, θέλω να φύγουμε. Ούτε ένα κερί δεν πρόλαβα να ανάψω. Άξ, αδρίκη. Βρήκα θέμα να ασχοληθώ για την επόμενη εβδομάδα. Θα συνηθίσω. Νόμιζα πως σου ήξερα. Κλειστή κοινωνία. Μην τους παρεξηγείς. Δεν τους παρεξηγώ. Μπορεί και εγώ έτσι να μπορούσα, αν δεν ήμουν καθισμένος σε τούτο το θρόνο. Δεν έχουν συνηθίσει άλλα εδώ πέρα, Ανδρέα, από 15 χρονών. Φύγουν την πέτρα. Δεν έχουν δει άλλα τα μάτια τους. Εσύ γλίτωσες. Οι γιατροί είπαν πως ήταν χρόνο να έβγες από το Γιάννη σαν κυνηγημένος για να έρθεις εδώ. Αλλά βλέπεις, όλοι έχουμε τα κουσούρια μας. Εσύ πρέπει να παλέψεις με όλους και με όλα. Το ξέρω, ρε Γιώργη. Είναι ωραία ζωή. Είναι ωραία ακόμα και έτσι. Μου κακοφαίνεται που με κοιτάμε μισό μάτι, αλλά αρχίζω και συνηθίζω. Εξάλλου, μπαίνει και Σεπτέμβρης. Ο Φίλιππος μου έλεγε το πανεπιστήμιο. Έτσι, δεν είσαι για εδώ εσύ. Έχεις τις σπουδές σου. Κυνήγα τα όνειρά σου. Τα όνειρά μου. Ο Ασκληπιός. Θα φύγω, Γιώργη. Μέχρι τα τέλη του μήνα θα γυρίσουμε πίσω. Έτσι σε θέλω, φίλε. Να φύγεις. Αλλά όποτε κουράζεις από εκεί, να έρχεσαι εδώ. Έξω να βγαίνουμε. Η πρώτη φορά τους ξένησε. Η δεύτερη θα είναι αλλιώς. Την τρίτη θα το συνηθίσουμε. Άντε, πάω κι εγώ. Σε ευχαριστώ. Μήπως μπορείς να μου δώσεις το λάπτοπ. Ορίστε, κύριε επιστήμονα. Ευχαριστώ.
Ναι, λένε Γρηγόρη. Ψάχνω φιλαράκι. Ναι, λένε Ανδρέα. Α, γεια. Γρηγόρης από Κύπρο. Άρκα. Μην χαίρεσαι, δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Είμαι κοφός. Κι εγώ βασιλιάς του θρόνου. Με δουλεύεις. Καθόλου. Αλλά γιατί για την κορυμμύρα μου λες κάτι τέτοιο. Παθός και βαθός. Απόρριψη στο φούλ. Αλλά εσύ γιατί βασιλιάς. Πίστηκες τώρα. Άρα συνάδελφος και πώς τα πας. Κουτσά στραβά το πανέλ. Όπως και εσύ φαντάζομαι. Εσύ. Το παλεύω. Λες να νικήσουμε. Θα δείξει. Νομίζω τα καταφέρνω. Χάρη σε τούτο εδώ το μηχάνημα. Εγώ ακόμη ψάχνω. Εγώ δεν απογοητεύτηκα ποτέ, φίλε. Να κάνω μια μικρή ερώτηση. Ελεύθερα. Δεν είναι δύσκολο. Πώς επικοινωνείς γενικά με τους έξω. Πήγα σε σχολή να μάθω να κινούμαι και να διαβάζω. Τελειώνω το λύκειο του χρόνου. Τα πάω καλά. Σκέφτομαι να σπουδάσω ιατρική. Μα είναι δυνατόν. Γιατί όχι. Εσύ. Σου είπα. Ψάχνω. Έχεις σκοπό να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου κλέβοντας την μοίρα σου. Δεν νομίζω ότι είχαμε πολλά με τη μοίρα. Προσπαθείς να ξεφύγεις, αλλά πρέπει να φανείς γονέως. Δεν νομίζω πως πήρες πολύ θέλος. Πρέπει να κλείσω. Στάσου, Ανδρέα, το φαγητό είναι έτοιμο. Πήρε και ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος θα τον πάρω μετά. Θέλω να του μιλήσω κι εγώ. Η Ελπίδα. Τι Ελπίδα. Πήρε κανένα τηλέφωνο. Όχι, δεν πήρε. Ίσως. Αύριο, Ελπίδα, ό,τι μας βασανίζει μας κάνει νατότερους. Εσύ δεν το είπες. Και εσύ, Κύπρια, με είπες δειλό. Λοιπόν, δειλό δεν είμαι. Θα σε δώσω πανεπιστήμιο. Και μάλιστα πολύ σύντομα. Το παλεύω όπως και εσύ, μικρά. Υπάρχει ράμπα, φίλε. Δυσκολευτήκαμε λίγο στην πολυκατοικία σας με εκείνα τα σανίδια, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Φίλιππε, τώρα είναι το πιο δύσκολο. Φοβάμαι.
Χθες συναντήσαμε τον κύριο Σαράντη. Άκουσε τι σου είπε. Δεν ζούμε στην εποχή που πετούσε ανάπηρο στον Κιάδα. Μη μασάς. Είπε να μας περιμένει σήμερα. Χθες το απόγευμα έγιναν πολλά. Όλα αυτά για να μάθεις να επιστρέψεις στην καθημερινή σου ζωή. Να μην χαριστείς σε κανέναν. Σωστά. Πρώτα ο κύριος Σαράντης, μετά η Ελπίδα με το νέο της Αμόρα. Είδες πως την κοιτούσε. Μάτι δεν έκλεισε ο φίλος. Αλλά για την Ελπίδα από καιρό την έχεις ψηλιαστεί. Δεν μου τα έλεγες. Αν δεν είχε το θάρρος αυτή να το πει, πρόβλημά της. Την αγάπηζα. Βρήκε ελεύθερο το παιδί ο τύπος και την έπεσε. Είχε φύγει από κοντά μου. Δεν την παρεξηγώ. Έμεινε κοντά μου. Όσο εκεί μπορούσε. Την αγάπησα. Ο άλλος όμως, αν είχα τα πόδια μου. Κοίτα μπροστά, Ανδρέα. Πάρε την ευκαιρία σου. Όλα για όλα. Ακριβώς. Εδώ και τώρα. Δεν ξέρω αν έχω τα κότσια. Να μην το δείξεις. Να και ο Πέτρος. Δεν νομίζω να άρχισα. Δεν νομίζω να άρχισα. Πέτρος ήσουν, Πέτρος θα μείνεις. Καλημέρα Πάνο. Αλήθεια, ωραίο το κούρεμά σου. Πάει. Αντώνη, με ξέχασες. Άννα, Άννα. Καλώς όρισες, Αντρέα. Καλώς ευρύγα. Ελπίζω καθαρή αυτή τη φορά. Έννοια σου, δεν ξαναπατάω. Εσύ κάποτε με έσωσες. Πόσο χαίρομαι για σένα. Είσαι τόσο διαφορετική. Όπως και εγώ. Θα τα καταφέρεις, Αντρέα. Μας έλειψες τόσο πολύ. Καλώς ήρθες, παιδί μου. Εδώ που ανήκεις. Με συγκινείται, κύριε καθηγητά. Πώς αισθάνεσαι? Λίγο άβολα, αλλά αρχίζω και συνηθίζω. Χαίρομαι. Να ξέρεις, ποτέ δεν είναι αργά. Θα σου έλεγα να περάσουμε στο γραφείο μου, αλλά έχει καιρός. Σήμερα κάτσε με τους συμφοιτητές σου. Περπάτησε το χώρο σου. Αυτό θα κάνω. Μας έλειψες, Αντρέα. Σας ευχαριστώ, Αγριολούλουδα. Ξέρεις με για μένα αυτό το ρολούδι. Ξέρω. Την Ελπίδα δεν βλέπω. Ήξερε πως θα ερχόσουν σήμερα εδώ. Είπε πως δεν θα έρθει σήμερα. Καλύτερα. Θα περάσει λίγο από το σπίτι σου αυτές τις μέρες να λυθεί η παρεξήγηση. Παρεξήγηση? Λοιπόν θα την περιμένω. Πες άμα τη δεις. Θα έχω κι εγώ πολλά να σου πω. Να λυθεί τέλος πάντων αυτή η παρεξήγηση. Παιδιά, αφήστε με λίγο μόνο. Είσαι σίγουρος? Απόλυτα. Είδες πως σε κοιτάζει δευτερετήν απέναντι. Μάλλον με φοβάται. Δεν νομίζω. Καλά, εσύ δεν πας καθόλου καλά. Όρμα, φίλε, και με την ευχή μου. Έχει τρελάθει, ρε. Γιατί, τι έχεις? Ωραίο παλικάρι. Αλλά και η Άλκεστη έχει ματάρες. Άλκεστη, λένε. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Είναι καλό κορίτσι. Εξαφανιστείτε. Ορίστε, Αντρέα. Σε ευχαριστώ που ξέρεις το όνομά μου. Είμαι η Άλκεστη, δευτερευτή φιλοσοφική. Με τον Πέτρο και τον Φίλιππο κάνουμε παρέα τελευταία. Ξέρω για σένα. Έμαθα. Εγώ είμαι λοιπόν ο περιβόητης, Αντρέα. Πάμε για καφέ. Γιατί όχι. Ναι. Άλκεστη, έχεις ωραία μάτια. Και εσύ. Τι εγώ. Μου αρέσεις. Πλάκα κάνεις, σου αρέσει εμένα. Εσύ. Σε ευχαριστώ, αλλά. Συγγνώμη αν σε ξάπνιασα. Με ξάπνιασε, αλλά αυτό το ξάπνιασε. Ήταν το νιώσω καιρό. Θέλω να σε ξαναδώ. Θα με ξαναδείς. Πότε? Άλκεστε εγώ τα πόδια μου. Είναι ακόμα νωρίς. Για ποιο πράγμα? Για μας, έτσι νομίζω. Έχουμε ακόμα καιρό. Σε ευχαριστώ. Ο χρόνος που όλα τα γιατρεύει. Ποιος πήρε τηλέφωνο στον Ανδρέα? Ο γιατρός του. Μια θετική εξέλιξη. Μια ομάδα γιατρών αναλαμβάνουν την επέμβαση. Αρκεί να συμφωνήσουν και ο Ανδρέας. Υπάρχουν ελπίδες? Λίγες, αλλά πρέπει να το επιχειρήσουμε. Πρέπει. Αν συμφωνήσει ο Ανδρέας. Ανδρέα. Μέλη. Μέρι. Τι συμβαίνει, Αριστείδη? Ο γιατρός για μια επέμβαση. Ο Ανδρέας δεν γύρισε ακόμα, ο Ανδρέας.
Σ' αγαπώ, Αντρέα. Κι εγώ, Άλκιστη. Είδες που φοβόσουν. Ταξιδέψαμε, χαρήκαμε, μακριά από όλους. Είσαι καλή μου νεράιδα. Μάλλον όχι. Είσαι... Τι είμαι λοιπόν για σένα? Ο άγγελός μου. Ο άγγελος εκείνος που με έγνεψε να πέσω πρώτη στην κολυβήθρα, Άλκιστη. Έλα, θα το πιστέψω. Εσύ μόνος τα κατάφερες, Αντρέα. Τους άφησες όλους πίσω σου και βούτυξες στο νερό. Ξέρεις, για κάποιο καιρό νόμιζα ότι είχα ξοφλήσει. Από εδώ και πέρα να σκέφτεσαι πως δεν θα σου αφήσω να ξανακάνεις τέτοιες σκέψεις. Το καλό που σου θέλω. Μη με αφήσεις. Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά με εμάς, Αντρέα. Ήρθες στη ζωή μου και ανατράπηκαν όλα. Αν σε άκουγε κάποιος, θα με ζήλευε. Δεν με νοιάζει ο κόσμος, Αντρέα. Θέλω να ρυθμίζω μόνη μου τη ζωή μου. Θέλω όμως να με υποσχεθείς πως δεν θα ξεχάσεις τίποτα από αυτό το τρίμερο. Ξέρεις, πρέπει να σου πω κάτι. Πες μου. Είναι δύο μέρες που προσπαθώ να σου το πω, αλλά διστάζω. Με τρομάζεις? Μη τρομάζεις. Τι συμβαίνει? Τηλεφώνησε προχθές ο γιατρός σπίτι μου. Και? Πέταξε κάτι για μια επέμβαση. Δηλαδή? Νέα όνειρα, ελπίδες, δεν ξέρω. Εδώ, στην Ελλάδα? Όχι, υπάρχει μια ομάδα γιατρών στην Αγγλία που προσφέρεται για την επέμβασή μου. Είπε και με ξεσήκωσε καλά καθούμενα. Ίσως μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάστασή μου. Ίσως... Ναι, λίγες θέλω να τους άλκιστη, αλλά πρέπει, λέει, να το τολμήσω. Εγώ να κινδυνεύσεις δεν θέλω, αυτό μόνο. Όλα είναι πιθανά. Ξέρεις με τον τρόπο που μιλάνε οι γιατροί. Γύρω στο 30% και λίγο παραπάνω. Και εσύ τι λες, είσαι έτοιμος? Οπνιγμένος, από τα μαλλιά πιάνεται. Γι' αυτό το ζητάμε. Μακάρι να ξέρω. Και το κόστος? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Θέλεις να το κάνεις? Μπορείς, θα το αντέξεις. Θέλω, για σένα. Για σένα να το θελήσεις, Αντρέα. Εγώ θα είμαι δίπλα σου, έτσι κι αλλιώς. Θέλω, για σένα, για εμένα, για εμάς. Αντρέα, μέχρι πριν λίγο δεν ήξερα τίποτα για όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά είμαι δίπλα σου. Περάσαμε υπέροχα. Έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Αυτά όμως απαιτούν πολλά χρήματα. Λες να μην το ξέρω. Έχω μια ευκαιρία όμως, Άλκηση. Πρέπει να το τολμήσω. Δεν θέλω να απογοητευτείς. Δεν θέλω. Θα απογοητευτώ αν μείνω με τα χέρια σταυρωμένα. Αν δεν κάνω μια κίνηση μπροστά. Γι' αυτό σ' αγαπώ, Αντρέα. Γι' αυτό νομίζω πως δεν θα μπορούσα να ήμουν μάλλον άντρα στη ζωή εκτός από σένα. Θέλω. Τι? Να με χορέψεις ένα χορό. Εδώ. Πότε? Αυτή τη στιγμή. Τρελάδικες, θα μας κορυδεύουν. Σε νοιάζει? Καρφί δεν μου καίγεται. Βλέπεις κανέναν γύρω σου? Μόνο εσένα. Λοιπόν, κράτα με. Και εσύ. Σε ευχαριστώ. Thank you.
Προκειμένου να προχωρήσει η έρευνα. Η επέμβαση δρομολογείται για τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Σε δύο μέρες πετάμε για Λονδίνο. Θα έρθω μαζί σου. Όχι. Γιατί? Θα έρθω να σε βρω εγώ. Μην αργήσεις, θα σε περιμένω. Θα έρθω. Θα σε περιμένω όσο χρειαστεί. Θα παίρνω δύναμη από τα μάτια σου. Θα είμαι συνέχεια πλάι σου. Θα προσεύχομαι για σένα, για μένα, για μας. Θα σε φορώ πάνω μου, φυλαχτώ μου. Έχει μέσα τίμιο ξύλο. Θα σε φυλάει. Σε ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, Ανδρέα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά η πτήση για Λονδίνο αναχωρεί. Καλό σας ταξίδι. Καλό ταξίδι, Ανδρέα. Μπροστά. Μην κοιτάξεις πίσω. Απογειώσου, Ανδρέα. Καλή αντάμωση. Στο καλό. Καλό. Επέμβαση στην επέμβαση και... Δεν τα κατάφερε. Το φοβόταν. Το φοβόμασταν όλοι, ακόμα και οι γιατροί του. Μες στην καντεμιά αυτό το παιδί. Ήλπιζε που να πάρει, αυτή τη φορά είχα και εγώ ελπίδες. Δεν έχει... Για μένα δεν έχει σημασία. Για μένα δεν έχει σημασία τίποτα. Γυρίζει όπως έφυγε. Και τον περιμένω με ακόμα μεγαλύτερη λαχτάρα. Άλκηστη σε φοβερή. Τίποτα δεν είμαι, Φίλιππε. Μια γυναίκα είμαι που αγαπάει έναν άντρα. Έναν εξαιρετικό άντρα. Και ναι, πολύ τυχερή γι' αυτό. Τον περιμένω. Του το είχα πει πως θα τον περιμένω. Όσο κι αν εκείνος τάχα προσπάθησε να με απελευθερώσει από τον αγώνα που έδινε εκεί μακριά. Και τώρα? Τώρα, τι άλλο. Τον περιμένουμε. Ευτυχώς που δεν πειράχτηκαν τα νεύρα των ποδιών του κατά τις επεμβάσεις. Έτσι τουλάχιστον είπαν οι γιατροί. Και οι γονείς του? Του στάνει πως ζει, που τον έχουν, όπως και εμένα άλλωστε. Όλα τα άλλα παλεύονται. Παλεύονται? Φυσικά, έχει τις σπουδές του, εμένα. Και... Έρχονται, ήρθαν. Ανδρέα, Ανδρέα μου. Να είμαστε λοιπόν. Καλώς όρισες, Ανδρέα μου. Άλκηστη, ευχαριστώ, αλλά δεν έπρεπε να είσαι σήμερα εδώ. Δεν έπρεπε. Πέθανε, Άλκηστη. Αυτό να πεις και να με ξεχάσεις. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Δεν σου αξίζει, Ανδρέα. Όλα πήγαν κατά διάολο. Γύρισα αποφασισμένος να περπατήσω πια μόνο. Γιατί? Δεν είναι γιατί. Γιατί έτσι πρέπει. Πες το μοίρα, πες το όπως θέλεις. Φύγε, Άλκηστη. Μην με βασανίζεις άλλο. Μη λες ανοησίες. Άκου. Φύγε, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Σαν φίλη ίσως. Ως εκεί. Σε ευχαριστώ για όλα. Αυτό έχεις μόνο να πεις. Αυτό. Είναι η τελευταία σου κουβέντα. Ναι, γύρισα αποφασισμένος να περπατήσω πια μόνο. Είσαι δειλός. Η ζωή με δίλωσε. Ξέρεις πως πάλεψα, αλλά με νίκησε. Κάνεις λάθος, Ανδρέα. Εσύ είσαι ο δυνατός. Ο Ανδρέας που πίστεψα. Ο Ανδρέας που γνώρισα. Ο Ανδρέας που αγάπησα. Ο Ανδρέας! Ένας ξεφυλμένος είμαι. Αυτό τον άντρα αγάπησες. Αυτό τον άντρα πίστεψες. Δέξου την κατάσταση. Μην ξεγελιέσαι από τα συναισθήματά σου.
ξοβλημένος. Έτσι θα πεις όσους αγαπούν. Στους γονείς σου, στους φίλους σου, σε μένα. Έτσι. Ξέρεις πόσοι περιμένουν να σε δουν να χαμογελάς. Ή νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτούλη σου. Άλκιστη, φύγε, τι δεν καταλαβαίνεις. Κάθεσαι ποτέ σε μια αναπηρική πολυθρόνα. Λαχτάρισες να τρέξεις και δεν μπόρεσες. Θέλεις να κάνεις κάτι μόνος και διαπίσεις ότι δεν μπορείς. Διάβασε τον νύκτο στα πρόσωπα των άλλων και ντράπηκες. Αυτό τον άντρα αγάπησες. Αυτό τον άντρα πίστεψες. Είσαι πολύ λάθος, Αντρέα. Με ρωτάς αν κάθεσαι σε πολυθρόνα. Όχι. Είδα όμως τον άνθρωπό μου σε πολυθρόνα και το δέχτηκα. Έτσι σε ερωτεύτηκα. Έτσι σε γνώρισα. Σε είδα πολλές φορές έτοιμο να ουρλιάξεις και δεν σε άφησα. Καταλάβανα την ανάγκη σου να είσαι μόνος σου και το σεβάστηκα. Πάλεψα με τους γονείς μου, σε υπερασπίστηκα. Πάλεψα με την κοινωνία όλη εκεί έξω. Και πήρα τις αποφάσεις μου. Ήκτο σου βγάζει αυτό. Λύπηση. Τι άλλο. Μπορεί και αγάπη. Μπορεί και θαυμασμό. Για έναν άνθρωπο που δεν σκεύει το κεφάλι. Για έναν άνθρωπο που μου δόθηκε όπως του δόθηκα. Που μοιράστηκε μαζί μου. Μπορεί και περηφάνεια που... Όλους λόγια, ωραία λόγια. Είσαι άδικος. Άδικος και εγωιστής που δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του. Άδικος απέναντι σε όλους όσους αγαπούν. Όλους τους δράγουμε, Άλκιστη. Όλες αγαπούν. Όσους αγαπούν. Τους άλλους άσους να πάνε που θέλουνε. Εμπρός! Άνοιξε τους την πόρτα! Χαμογέλα τους! Η ζωή συνεχίζεται! Εσύ μου το έμαθες αυτό, Αντρέα! Γι' αυτό σε θαυμάζω! Συνεχίζεται, είπες! Ακριβώς! Χωρίς εμένα! Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατό να αρνείσαι τη ζωή, ενώ τη δίνεις εσύ ο ίδιος! Κάπου σε έχασα, τι εννοείς! Σπουδάζεις! Έχεις εμένα! Σε αύριο σε περιμένουν οι γονείς μου για φαγητό! Έπεσε κι αυτό το κάστρο, Αντρέα. Κι αυτό το κατάφερες εσύ. Αλλά το σημαντικότερο, δεν σου το είπα. Και δεν ξέρω αν πρέπει να σου το πω. Το σημαντικότερο, για φαντάσου. Έκανα και κάτι σημαντικό. Άλκιστη, λυπήσουμε. Φύγε. Λοιπόν, δεν θα το πω σε σένα. Θα το πω στο παιδί μας σε λίγους μήνες. Θα του πω ότι είχε έναν δειλό πατέρα που το έβαλε στα πόδια. Επειδή δεν είχε πόδια. Αλλά μάλλον δεν είχε και καρδιά. Άγγιστη, τι λες. Τι λέω, θες να καταλάβεις τι λέω. Είμαι 3 μηνών έγκυος, Αντρέα. Και μην με ρωτήσεις πώς και με ποιον. Θυμάσαι το ταξίδι μας στην Κέρκυρα. Βλέπεις, δεν χρειάζονται πόδια για να μου χαρίσεις το παιδί μας. Άγγιστη, συγχώρεσέ με. Είμαι τρελός, είμαι... Παρατρίχα γλίτες, εσέρεις δηλίκη στο γιο σου, ανόητε. Να μας είσαι, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Τι άλλο να ζητήσω πια. Ζω, δουλεύω, αγαπώ. Έφερα στον κόσμο μια ζωή. Ζωή μέσα από το θάνατο. Ζωή μέσα από τα συντρίμια. Με λένε Αντρέα και έχω ένα γιο που από σήμερα με τη μητέρα του. Πράγμα που τραγουδίσουμε πως ποτέ στη ζωή δεν πρέπει να πει δεν μπορώ. Ακόμη κι αν μια μέρα χρειαστεί να σηκώσω ένα σταυρό. Εγώ ως Ραφαήλ κατάφερα να ανέβω σε αυτό το θέατρο. Ο πραγματικός Αντρέας όμως δεν θα μπορούσε.
Αναδείξεις με το έργο σου, με το βιβλίο σου. Θέλω να δείξω πάντα την ελπίδα, γιατί πιστεύω τα παιδικά βιβλία πρέπει να δίνουν, τα παιδικά εφηβικά βιβλία, γιατί αυτό είναι στο εφηβικά κατατάσσεται, πρέπει να δίνουν, νομίζω ακούγομαι. Λοιπόν, πρέπει να δίνουν την ελπίδα, αυτό που είπα και στην αρχή. Αλλά αυτό, αυτό πρέπει να το συλλάβουν και τα παιδιά μας. Γιατί θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο, αυτόν τον κόσμο που δικαιούμαστε και ας είναι ο κόσμος του βιβλίου. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν το πετύχαμε, αλλά αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι θα θυμούνται αυτή την παράσταση και ίσως δεν κάνουν τα λάθη που κάνουμε εμείς. Πού παρκάρουμε, πώς συμπεριφερόμαστε στα άτομα που έχετε αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν ονόματα, ξέρεις. Τα λέμε. Το ξέρω. Τα λέμε, πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν φοβόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Στην κυρία. Έχει. Επειδή πραγματικά πρωτοτυπείς, έτσι, με την άλκηστη, που δεν έχει αναπηρία και με το παλικάρι, το οποίο δεν έχει την αναπηρία. Είναι πρώτη γυμνασίου, Ραφαήλ, έτσι, είναι τα μικρά παιδιά του γυμνασίου μας. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, ότι κάπου είναι ανάποδα οι ρόλοι. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει. Πες μας λίγο για αυτούς τους δύο ρόλους. Για τον ανάπηρο Ραφαήλ, τέλος πάντων. Πώς ο ανάπηρος μπορεί να κάποιος στο μυαλό. Νομίζω ότι η αναπηρία είναι πιο πολύ στο μυαλό παρά στο σώμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι πραγματικά τα προβλήματα ξεκινάνε από εμάς τους κινητικά ανάπηρους, μιας και κινητικό ήταν το θέμα. Και αυτό θέλω εγώ να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Ότι το πρόβλημα τελικά ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Εμείς που βιώνουμε το πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι νομίζω το πολύ αισιόδοξο. Γίνεται και πραγματικότητα. Γιατί πόσα άτομα στον κόσμο μας γύρω, έτσι δεν έχουν πολλά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά παλεύουν τη ζωή, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω πρέπει να περάσει σε όλους μας. Να πούμε όμως και κάτι άλλο και οι συνάδελφοι εδώ, γιατί δεν θέλω να μονοπολώ εγώ την κουβέντα εδώ, δεν ήμουν μόνος μου. Η Μαρία. Η Μαρία ήταν Βάκη. Έτσι δεν λέγε, Μαρία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πρώτα απ' όλα που γνώρισα τον κύριο Λεϊμονή και συνεργάστηκα μαζί του. Και δεύτερον, χαίρομαι γιατί η αναπηρία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
είναι η καθημερινότητα. Όλοι την αντιμετωπίζουμε. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μην αντιμετωπίζουμε κανέναν άνθρωπο σαν ανάπηρο, έτσι ώστε να τη δει τη ζωή πιο καλά και ο άνθρωπος που για κάποιο λόγο βιώνει ένα πρόβλημα. Αυτά. Και η κυρία Μάρκου Νικάνδρου, Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στη σημερινή μας παράσταση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Διονύση τον Λεϊμονή, τη Μαρία Τανβάκη, τη συνάδελφό μου από το σχολείο και όλα τα παιδιά, τους μαθητές που δώσανε ψυχή και σώμα. Ερχόντουσαν Σαββατοκύριακα, κάναμε πρόβες. Και θα ήθελα να πω τα ονόματά τους. Γιανακός Ραφαήλ, Ανδρέας. Δελιδάκη Εύη, Άλκιστης. Αγιώτη Νάντια, η κυρία Μέρη. Οικονόμου Ιάσονας, ο κύριος Αριστίδης. Μπέιντο Μαρία, η ελπίδα μας. Κολυμήτρας Νίκος, Φίλιππος. Κατσαμάγκα Βικτόρια, Ανθή. Πασιάς Χρήστος, κύριος Σαράντης και οδηγός. Παπα-Νικολάου Σπύρος, Γιώργης. Και όχι μόνο. Και Πέτρος, τελευταία στιγμή. Καραγιώργος Γιάννης. Καραγιώργος, συγγνώμη. Ο Γρηγόρης. Κανάτα Κατερίνα, Άννα. Και Μιχαηλίδη Αλεξάνδρα, νοσοκόμα και αφηγήτρια. Να ευχαριστήσουμε και τον παλιό τον Γιώργο, που είναι το κλαρίνο μας, και τον Κίμωνα, τον Δραγατογιάννη, που είναι πάνω και μας έχει τον ήχο, τη μουσική όλη. Ευχαριστούμε, Κίμωνα. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Υπόκαμπος θα συνεχίσει την προσπάθεια την εκστρατεία ενημέρωσης και εξοικείωσης των μαθητών με την αναπηρία. Τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει αυτή την εργασία. Όπως είπα πριν, το πρώτο σχολείο που ξεκινήσαμε με τον Διονύση, το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρότι το σωματείο είναι από το 2009, εδώ και 4 χρόνια έχει ξεκινήσει η εκστρατεία, έχει μπει ο υπόκαμπος στα σχολεία και αυτό ουσιαστικά αποτελεί μία πρόκληση για όλους μας. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε τον υπόκαμπο, γιατί τους τελευταίους μήνες μας δάνεισε το αναπηρικό αμαξίδιο και έτσι μπορούσαμε να κάνουμε τις πρόβες, γιατί δεν είναι εύκολο στην αρχή τα παιδιά να κάθονται στο αμαξίδιο και να κινούνται στο χώρο. Πιστέψτε με ότι δυσκολεύτηκαν πολύ και το χορευτικό σας, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο σήμερα σε σχέση με τις πρόφες μας και μπράβο σας. Πάρα πολύ λοιπόν, ωραία. Ωραία. Μπράβο σε όλους, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Για μένα όχι, για μένα για σας. Είναι και για τους... Και για όλους. Τις κυρίες, πού είναι η Δήμητρα? Είναι και για μας. Ναι, για σας. Α, για μας τους καθηγητές. Ωραία, η Δήμητρα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού είναι η Δήμητρα και η Μαρία? Η κυρία Δήμητρα είναι εδώ. Η κυρία Μαρία είναι εδώ πέρα. Δήμητρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δήμητρα. Θέλετε μια φωτογραφία μόνο με τα παιδιά και με τα μισά. Ωραία. Παιδιά, μην ξεντηθείτε. Μετά θα κάνω μια φωτογραφία με τον κύριο Πέτρο. Θα παρακαλούσα να μην φύγετε. Έχουμε ακόμη ένα μικρό μουσικό δρόμενο και τη λήξη του φεστιβάλ. Αν θέλετε, παραμείνετε. Να κλείσουμε το τρίτο φεστιβάλ παιδικού και εφηβικού βιβλίου Συντροφιά. Δεν έχει μείνει ακόμα. Λίγο χρονικό διάστημα θα μας πάρει. Επειδή και το επόμενο ουσιαστικά δρόμενο έχει μια άμεση έμεση σχέση με αυτά που ήδη τα πολύ σοβαρά σημαντικά μηνύματα
πέρασαν τα παιδιά μας και τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Θα σας παρακαλέσουμε να μείνετε όσοι μπορείτε στη θέση σας. Είναι ουσιαστικά 10 λεπτά υπόθεση για κάτι το οποίο πρέπει ουσιαστικά να γνωρίζουμε και έχει να κάνει και με τη στάση μας και την συμπεριφορά μας, αλλά και πώς μέσα από δράσεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μπορούν όλοι να πάρουν την δική τους θέση και να κερδίσουν στοιχήματα πολλά, όπως κέρδισε και το ΕΕΚ του Βόλου, και θα καλέσω σε λίγο την κυρία Φωτεινή Γρηγορίου να μας πει, διότι τα παιδιά του συγκεκριμένου εργαστηρίου μας έκαναν υπερήφανους, όπως υπερήφανους μας έκαναν και τα παιδιά του τρίτου γυμνασίου της Νέας Ιωνίας, όπου δείχνει και το πώς ουσιαστικά εργάζονται και δουλεύουν και οι εκπαιδευτικοί που θέλουν, μπορούν και προσπαθούν, αλλά και πώς και τα ίδια τα παιδιά μπορούν και συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Θα ήταν ίσως φρόνιμο να μπορούμε να καθίσουμε λίγο στις θέσεις, να κλείσουμε την πόρτα για να μπορέσουμε να τακτοποιηθούμε για το επόμενο δρόμενο, για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Τώρα δεν ξέρω, για να κερδίσουμε χρόνο. Να περιμένουμε, λες Διονύση. Ωραία. Και να παρακαλέσουμε τα παιδιά να παραμείνουν για λίγο ακόμη από το τρίτο γυμνάσιο, για να βγούμε και όλοι μαζί αναμνηστικές φωτογραφίες, έτσι, και με τα μέλη του υπόκαμπου. Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο που να τακτοποιηθούν και τα παιδιά από το ΕΕΚ, να σας πω ότι σε εμάς τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά στα μέλη της ομάδας και της οργανωτικής και όλων όσων των φορέων ασχολήθηκαν με το φεστιβάλ, μας διακατέχουν έτσι γενικότερα συναισθήματα χαρμολύπης, διότι από την μία είμαστε χαρούμενοι που κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει ολοκληρώνεται με όποιες δυσκολίες, όσα προβλήματα, όσες τέλος πάντων έτσι παραβλέψεις μπορούσαμε και είχαμε, αλλά και αυτές βέβαια θέλουμε να μας τις επισημάνετε, αλλά και όσα θετικά βέβαια προέκυψαν και η ενίσχυση των μεταξύ μας σχέσεων, αλλά και των παρουσιάσεων που είχαν μια ιδιαίτερη επιτυχία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν κάτι έχοντας ήδη ακούσει θετικά σχόλια. Η μοναδική ανταμοιβή είναι αυτή η ηθική ικανοποίηση που νιώθουμε όταν πραγματικά βλέπουμε αποτελέσματα σαν τα απογευματινά, σαν αυτά που μας έδειξαν τα παιδιά, δράσεις οι οποίες είχαν ενταχθεί στο τρίτο φεστιβάλ. Πράγματα τα οποία γίνονται, όπως καταλάβατε, πολύ καλά με τον εθελοντισμό. Και τα παιδιά εθελοντικά ουσιαστικά κινήθηκαν με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους. Με τον εθελοντισμό λοιπόν γίνεται δουλειά, μπορούν να γίνουν πολλά. Με την αγάπη για τα παιδιά μας μπορούμε να προσφέρουμε, να αποδώσουμε στην κοινωνία. Εμείς έχουμε θελοντές, έτσι, δεν έχουμε υπαλλήλους, δεν έχουμε χρήματα, είχαμε προσφορές, δεν έχουμε υποχρεώσεις για αυτό που κάνουμε, αλλά χαρά και μεράκι. Εδώ βλέπετε ουσιαστικά την τρίτη αφίσα κατά σειρά που αποτέλεσε το σύνθημα για το φεστιβάλ.
Ακούσατε ήδη νωρίτερα και από την Ιλιάνα την Πασχούδη όλους όσοι συμμετείχαν μέσα από διάφορους ρόλους, επειδή ωστόσο κάποιους μπορεί να τους ξεχάσαμε, θα βγουν και ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Θα περιλαμβάνονται όλα αυτά και αυτούς που πρέπει. Η Ένωση Συλλόγων, επειδή με ρωτάτε αρκετοί πώς θα κινηθούμε, τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τη συνδρομή όλων να πάμε για τα επόμενα και να συνεχίσουν και οι επόμενοι από εμάς για τα μεθεπόμενα. Και το λέω αυτό σαν ένωση, χωρίς να αφήνουμε βέβαια εκτός και όλα τα άλλα τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας και έχουν να κάνουν με εκπαιδευτικά πράγματα, με προβλήματα, με ζητήματα που αφορούν τις σχολικές μονάδες. Φτάσαμε σε σημείο η ένωση για πολλούς από εμάς να είναι ουσιαστικά το δεύτερο σπίτι μας, η δεύτερη οικογένειά μας. Μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει που είναι οι δικές μας οικογένειες ταυτόχρονα και κατανοούν το φόρτο και προσφέρουμε τον τρόπο τους αυτή την προσπάθεια. Θα επανέλθω λοιπόν κλείνοντας, ώστε να τελειώσουμε την προετοιμασία για το τελευταίο δρόμενο, κλείνοντας για το φεστιβάλ, λέγοντας ότι περισσότεροι από 75 συγγραφείς συμμετείχαν, περισσότερα από 65 εργαστήρια έγιναν, πάνω από 22 εκδοτικοί οίκοι συμμετείχαν, πάνω από 500 άτομα έλαβαν μέρος στα δρόμενα που έγιναν, όπως αυτό με το τρίτο γυμνάσιο, προηγουμένως με την Ιωνία, χθες προχθές με τα υπόλοιπα σχολεία. Ήταν 560 άτομα καταμετρημένα τα οποία συμμετείχαν. Αυτό το θέατρο στο οποίο είμαστε εδώ γέμισε σχεδόν ασφυκτικά όπως ήταν λίγο νωρίτερα, 4 φορές. Αν σκεφτεί κανείς λοιπόν ότι η χωρητικότητα είναι γύρω στα 325 άτομα, καταλαβαίνετε ότι μόνο για τα πολιτιστικά δρόμενα περισσότερα από 1000 άτομα ήρθαν και τα παρακολούθησαν. Αυτό ουσιαστικά δείχνει κάτι, μας δείχνει πολλά πράγματα και μας δίνει και μηνύματα. Ήρθαν άνθρωποι από την υπόλοιπη Θεσσαλία, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται και η τοπική οικονομία. Έχουμε καταγράψει συμμετέχοντες ήδη για την επόμενη χρονιά. Να είμαστε καλά βέβαια, Θεού θέλοντος, μακάρι να τα καταφέρουμε. Γίνονται διάφορες προτάσεις να διευρύνουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή των προσώπων, των φορέων, να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο και την διάρκεια, αλλά και το πώς γίνεται η δράση κάθε φορά, να φύγει ίσως και από τα κλειστά όρια της Μαγνησίας. Όμορφα πράγματα, ίσως με ακούγονται μεγαλεπίβολα, νομίζω πως τα όνειρα δεν σταματούν, νομίζω πως μας το απέδειξαν τα παιδιά και μέσα από το έργο λίγο νωρίτερα. Ποιους να πρωτοευχαριστήσουμε βέβαια, να φωνάξω καταρχήν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τον Αντιπρόεδρο, τον Θέμη τον Κορομιλή. Θέμη, ήταν σταθερή αξία εδώ στους χώρους τη διεξαγωγή του φεστιβάλ, την Έφη τη Διανέλου, τη γραμματέα μας, με την πραότητα που τη διακρίνει και το χαμόγελό της, τη Λιάνα την Πασχούδη, την ταμεία μας, εγγύηση, ευθύνης πολλών εργασιών βέβαια. Τα νέα μας μέλη που με όρεξη και δουλειά ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους, την ειδική γραμματέα τη Δροσούλα Γκατζή. Δροσούλα, ξεχωριστή βοήθεια και με τις γνώσεις της. Την έφορό μας, την Πέμπη την Οικονόμου. Δεν σταμάτησε την κοινοποίηση των δράσεων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετείχε και στο φεστιβάλ. Πού είναι η Πέμπη, έξω. Λοιπόν, τη Μαρία τη Μαρίτσι. Δεν άφησε κανέναν που θα μπορούσε να ενισχύσει το φεστιβάλ που να μην τον ενόχλησε εντός εισαγωγικών. Όλοι λοιπόν, ο καθένας από την πλευρά του, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και του χρόνου του, για το καλύτερο, μαζί και τα πρώην και αναπληρωματικά μας μέλη, η Λένα Ευεργίνη, σύσσωμη βέβαια οικογενειακός, την ευχαριστούμε, τους ευχαριστούμε για τη βοήθεια, την παρουσία, τη Γεωργία την Πίτση, την είδα ανάμεσά μας, τη Λίτσα τη Χαρίτου, επίσης, Λίτσα, όλους, όλα τα μέλη μας και όλους ανεξαρτήτως βέβαια τους εθελοντές που τους αξίζουν πολλά για πολλούς λόγους. Το Μάνο, το Μαρίνο, την Πόπη, είπαμε, βεβαίως. Τη Στεφανία, την Άρτεμις, τον Αποστόλη, τον φωτογράφο μας, την Άννα, τη Χρυσάνθη, τη Γιάννα, την Πέπη, την Έλενα, τη Μαρία, τη Δώρα μας, τον Πέτρο, τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων με την Κρατερία της Ανιδά, τον Νίκο τον Σταθόπουλο, τον Παύλο τον Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη τον Αγριγιάννη, τη Χριστιάνα, τις φοιτήτριές μας, τη Δέσποινα, τη Δήμητρα, την Αγγελική, την Αγγέλα, τον Γιώργο, τον συνεργάτη μας από την Αθήνα, τον Παναγιώτη Σιδηρόπουλο, αγώγιστα εδώ πέρα 4 μέρες. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Το Book.gr μας έχει βγάλει σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ουσιαστικά μέσα από το διαδίκτυο.
τους εκπαιδευτικούς μας όλους, τον Πασχάλη, τον Φίλιππο, φρόντισαν από νωρίς να μιλήσουν για το φεστιβάλ και να μας διαφημίσουν εγκαίρως. Τα παιδιά μας βέβαια, της οικογένειας μας, ήταν συνεχώς δίπλα μας, παντού και πάντα. Ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα και κάποιους, τους τεχνικούς μας, τον Μάνθο επίσης, τον Δημήτρη και χθες, τον Γιάννη μου εκεί βοηθός και αυτός συμπαραστάτης με τα τεχνικά μας πράγματα, τους υπαλλήλους του πολιτιστικού, την κυρία Ζωή, τον Αργύρη, όλους εσάς βέβαια που ανταποκριθήκατε όλο αυτό το διάστημα εδώ σε αυτή τη διαδικασία που είχαμε, και βέβαια το Διονύση Λεϊμονή, Διονύση, την ψυχή που λέμε του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ πραγματικά για όλα. Νομίζω πως το κλείσιμο έτσι και ο απολογισμός που κάνουμε είναι χαλάλι η κόπη, χαλάλι τα ξενύχτια, χαλάλι όλα αυτά λοιπόν που στην ουσία μας έφεραν πιο κοντά και μας έφεραν πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που τους νιώθουμε όλους μια μεγάλη οικογένεια, διότι όταν αυτή η σκέψη ξεφεύγει από τα στενάωρια ενός, δύο, τριών ανθρώπων, δέκα ανθρώπων, πώς είναι η ομάδα και οι φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και γίνονται κοινωνία όλοι, νομίζω πως πραγματικά πρέπει και νιώθουμε και είμαστε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος από τα μέλη θέλει να πει τίποτα από τους υπόλοιπους από εμάς. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για το κλείσιμο, γιατί έτσι το κάνουμε ουσιαστικά κάθε φορά. Θέλουμε μουσικά να κλείσουμε όμορφα και αν μη τι άλλο με πολλά μηνύματα. Θα δώσω τον λόγο στην Διευθύντρια του ΕΕΚ Βόλου, την κυρία Φωτεινή Γρηγορίου. Φωτεινή, για να κάνουμε... Ναι. Ωραία. Άρα έχουμε τον χρόνο να πει η Φωτεινή. Εντάξει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω όμως παρόλα αυτά. Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαγνησίας για αυτή την σημαντική διοργάνωση του Τρίτου Φεστιβάλ. Επίσης, να σας ευχαριστήσουμε για αυτό το κάλεσμα. Να σας ευχαριστήσουμε και για μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που για μας είχε πολύ μεγάλη σημασία. Το κάλεσμα έγινε πριν από πάρα πολύ καιρό, όταν ακόμα κανένα βραβείο πουθενά δεν υπήρχε στο προσκήνιο. Η Ένωση όμως παρακολουθεί τα δρόμενα των σχολείων μας και έσπευσε με δικιά της πρωτοβουλία αμέσως να το βάλει στην αφίσα τα βραβεία που εμείς πήραμε. Για όσους δεν μας γνωρίζετε, είμαστε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είμαστε σχολείο δημόσιας εκπαίδευσης και ανήκουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ναι, και όπως λέει η Μαυρέλης, είμαστε το καλύτερο. Λοιπόν, στα πλαίσια των προγραμμάτων που υλοποιούμε, εδώ και 3 χρόνια συμμετέχουμε στις εκστρατείες του Free Mobility. Και θέλουμε να σας πούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα, να καταλάβουμε λίγο ότι στο Free Mobility συμμετέχουν μαθητές των ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα. Είναι μια παράλληλη εκστρατεία με το Eco Mobility που συμμετέχουν μαθητές της τρίτης τάξης των γενικών γυμνασίων και διοργανώνεται από το EcoCity. Συνδιοργανώνεται με άλλους σημαντικούς φορείς και με κατατόπους δήμους. Μάλιστα, ο Δήμος Βόλους είναι από τους δήμους που συμμετέχει στην συνδιοργάνωση. Και μάλιστα πέρυσι είχε πάρει και ένα πρώτο βραβείο συνδιοργάνωσης. Η εκστρατεία του Free Mobility αφορά την ανεμπόδιστη μετακίνηση στην πόλη. Η διάρκεια κάθε εκστρατείας είναι ετήσια. Εμείς συμμετέχουμε 3 συνεχόμενα χρόνια με 3 διαφορετικές ομάδες από 8 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς. Έχει έναν διαγωνιστικό χαρακτήρα πέρα από τον ουσιαστικό χαρακτήρα. Οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες εργασίες και αξιολογούνται σε 4 κατηγορίες και στην κεντρική κατηγορία του κεντρικού βραβείου Free Mobility. Οι δήμοι που συμμετέχουν διοργανώνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις και ουσιαστικά εμείς αυτά τα 3 χρόνια συμμετέχουμε θέλοντας να δώσουμε οι ομάδες το δικό τους στίγμα.
Ουσιαστικά μελετούμε το θέμα και εστιάζουμε στο θέμα της καθολικής πρόσβασης και της ανεμπόδιστης μετακίνησης μέσα στην πόλη. Είναι μια σημαντική εκστρατεία για όλο το ΕΕΚ Βόλου, με ομάδες που βάζουν το δικό του στίγμα, μια εκστρατεία η οποία αυτά τα χρόνια μας έχει χαρίσει γνώσεις, γέλια, κλάματα, θυμό, φιλίες, συνεργασίες, κόντρες, παρεξηγήσεις, απογοητεύσεις, αλλά και μεγάλη ικανοποίηση. Μια εκστρατεία που σε όλο το σχολείο μας δίνει εμπειρίες και μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουν οι μαθητές μας ότι πρέπει να έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Να αγωνίζονται για αυτά, άσχετα που τελικά αυτό που τους διδάσκουμε είναι να αγωνίζονται για το αυτονόητο. Η συνέπεια, η συνέχεια και η όρεξη αυτών των τριών ομάδων είχε σημαντικές διακρίσεις και τα τρία χρόνια. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει τη σοβαρή δουλειά που γίνεται μέσα από αυτές τις ομάδες και έτσι επιβραβεύτηκε με επιμέρους βραβεία και τις τρεις χρονιές, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι φέτος επιβραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο Free Mobility. Ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος. Ανεμπόδιστη μετακίνηση στην πόλη, καθολική πρόσβαση. Γιατί αυτό είναι δικαίωμα. Γιατί δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Είναι θέμα βούλησης, αλλαγής στάσης και νοοτροπίας. Το χαμόγελο, η πρόσβαση διεκδικό και το τουρισμός για όλους, που σήμερα θα ακούσετε από τις ομάδες των μαθητών μας που συμμετείχαν τα τρία χρόνια μαζί με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν τα τρία χρόνια με αρκετές απώλειες βέβαια σήμερα, έχουν γραφτεί από τον κύριο Δημήτρη Τζακυρίδη που είναι ο μουσικός του σχολείου μας και που θα συνοδεύσει τους μαθητές μας στο αρμόνιο. Και κάπου εδώ και κλείνω και αφήνω να απολαύσετε, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν φοβόμαστε τη σκηνή, την αγαπούμε τη σκηνή και είμαστε εκείνοι που θέλουμε να είμαστε πάντα πάνω σε αυτή τη σκηνή. Θα θέλαμε και εμείς σήμερα να μπορούμε να τραγουδήσουμε πάνω εδώ. Όμως, η φιλοσοφία του σχολείου μας, η στάση μας, σημαίνει ότι αφού ο Παναγιώτης που βρίσκεται στο αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να ανεβεί σε αυτήν εδώ τη σκηνή γιατί δεν είναι προσβάσιμη, δεν θα ανεβεί και κανένας από εμάς. Θέλουμε να ελπίζουμε αυτός ο καταπληκτικός χώρος που βρίσκεται τόσο κοντά σε τόσα ειδικά σχολεία και σε τόσα άλλα σχολεία ότι σύντομα θα γίνει προσβάσιμο στη σκηνή του, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να σας καλέσουμε την επόμενη φορά και να είμαστε όλοι πάνω από εδώ. Απολαύστε τους. Thank you.
Ξεκινάμε, Δημήτρη. Α, περίμενε να μας πει ο Μάνθος, μισό λεπτό. Εντάξει. Μισό έρχεται ο Μάνθος, Δημήτρη. Ναι, αρκεί να είναι εντάξει. Ναι, Δημήτρη.
χαμόγελο, διάθεση ασταμάτητη, τα εμπόδια ξεπερνώ κάθε στιγμή. Πρόσβαση διεκδικώ, ελεύθερα να κυκλοφορώ, θέλω κι εγώ μες στην πόλη. Μα οι άνθρωποι συνεχώς αδιαφορούν, τα αυτοκίνητα παρκάρουν όπου βρουν. Πρόσβαση διεκδικώ, ελεύθερα να κυκλοφορώ, θέλω κι εγώ μες στην πόλη. Μα οι άνθρωποι συνεχώς αδιαφορούν, τα αυτοκίνητα παρκάρουν όπου βρουν. Κάνω έκκληση σε πολίτες και φορείς. Θέλω η πόλη μου για όλους να είναι φιλική, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Πρόσβαση διεκδικώ, ελεύθερα να κυκλοφορώ, θέλω κι εγώ μες στην πόλη. Οι άνθρωποι συνεχώς αδιαφορούν, τα αυτοκίνητα παρκάρουν όπου βρουν. Πρόσβαση διεκδικώ, ελεύθερα να κυκλοφορώ, θέλω κι εγώ μες στην πόλη. Μα οι άνθρωποι συνεχώς αδιαφορούν, τα αυτοκίνητα παρκάρουν όπου βρουν. Μπράβο, μπράβο. Έλα, πάμε και τα κουρικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τελευταία. Τελευταία. Έτοιμοι. Να κάνουμε πρόσβαση, μην
Άλλη. Κάντε μια υπόκριση. Κάντε μια υπόκριση.